Χριστόφορε, οι γνήσιοι ορθόδοξοι παλαιομερολογίτες φτιάχνουν δικό τους Άγιο Μύρο. Το θέμα είναι ο πλανουβήμ από πού πήρε το Άγιο Μύρο. Το έφτιαξε μόνο του, το πήρε από κάποια επισκοπή του παλαιού, το πήρε από αποτυχισμένο ιερέα, άλλον το πήρε από αρχιερέα. Το πήρε από τον αρχιερέα που τον χειροτόνισε αλλά πλέον δεν τον μνημονεύει γιατί έχει ευτράπελα καθώς είπε ο ίδιος. Εδώ δηλαδή είναι όχι μόνο πλάνη η κατάσταση, είναι η πλάνη της πλάνης, ο πλάνη, μια πλάνη για την πλάνη της πλάνης. Το ιερό πιδάλιο σε περίπτωση επιστροφής κάποιου που έπεσε σε αίρεση στην εκκλησία δεν λέει για αναβάπτιση αλλά μιλάει για αναμήρωση. γι' αυτό και κάποιο όταν φεύγει από το νέο ημερολόγιο και γυρίζει στο παλαιό ημερολόγιο, δεν ξαναβαφτίζεται, αναμειώνεται από το παλιό ημερολόγιο. Και έτσι γίνεται πάλι ο μορολογήτης. Όχι, Χριστόφορε. Ο Φιλόθεος δεν είναι φλωρινικό, γιατί είναι σύμφωνα με τον Πάτερ Ραφαήλ, καθηρημένο από τη σύνοδο του Καλλινικού και πήγε μετά στου Ρώσου τη Διασποράς και πήρε άλλε χειροτονίε ξανά δεύτερη φορά για να συνεχίσει να ιερουργεί και ο Φώτιος Χερουβίν έγινε Χερουβίν και πήρε χειροτονία από του δρόσους της Διασποράς αλλά αφού είναι σύμφωνα με τον Πάτερ Ραφαήλ καθυριμένος ο φιλόθεος από τη σύνοδο των φλωρινέων του Καλλινίκου είναι άκυρη η χειροτονία του από τον Φλωρίνης αλλά οι χειροτονίες που έχει είναι άγνωστο από πού υποτίθεται από τους δρόσους της Διασποράς ή είναι από τον Μιλάνου είναι παπικές οι χειροτονίες, δηλαδή προέρχονται από την Καθολική Εκκλησία και περάσαν μετά στην Ορθοδοξία. Άρα οι χειροτονίες του Χερουβίμ είναι ή από τους Ρώσους της Διασποράς, όπως λέει, γιατί ξαναχειροτονήθηκε ο κ. δεύτερη φορά, ή είναι παπικές από τον επίσκοπο του Μιλάνου. Από εκεί να καταλάβεις, Χριστόφορε, ότι εδώ πέρα εμπέζονται οι κανόνες, εμπέζεται η ιεροσύνη, εμπέζεται η εκκλησία, εμπέζονται οι πιστοί, ο Χριστός ο ίδιος, το Άγιο Πνεύμα, ο Πατήρ, εμπέζονται όλα. Δηλαδή, τα έχουν κάνει, τα έχουν βγάλει στη σέντρα. Έχουν κάνει κλωτσοσκούφι, οτιδήποτε ιερό και όσιο υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, το έχουν μετατρέψει, όχι σε στάβλο, τι να σου πω, οίκο ανοχής εσχής του είδους. Και η πλάνη Χριστόφορος συνεχίζεται, γιατί όπω βλέπει ο κήρυκα και γενικά οι κήρυκε που το παίζουν όχι αποτυχισμένοι, το παίζουν αντάρτε, η κοιλιά του συνεχίζει και φουσκώνει. Δηλαδή, δύο περιπτώσει υπάρχουν για να παχαίνουν. Ή γεμίζει δαιμόνια το στομάχι του και τα έντερα και όλα τα λοιπά. Ή τρώνε, έχουν πέσει στη γαστριμαργία και τρώνε πιο πολύ από ό,τι μπορούν να χωνέψουν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Όλοι βγαίνουν και βρίζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα και σου λέει είναι του αντιχρήστου σπάμε τα κινητά, επιστρέφουμε τα συστήματα, τις κάρτες, το ένα το άλλο. Οι ίδιοι που τα λένε αυτά έχουν λογαριασμούς στο Facebook, στο YouTube, στο TikTok, στο Messenger, στο Viber, στην κινητή τηλεφωνία. Τα έχουν όλα. Ανεξαρτήτως, ένας που βγαίνει και σου λέει ενάντια στα συστήματα, αλλά στο λέει μέσα από αυτά τα πράγματα, είναι αυτομάτως υποκριτής. Λέγε ενάντια στο 666, λέγε ενάντια στον αντίχριστο, μην τα τσουβαλιάζει όμω όλα ότι είναι του διαβόλου, ότι είναι του σατανά, ότι είναι του αντιχρίστου. Γιατί και εσύ ο ίδιο πάτερ μου είσαι μέσα στα συστήματα του αντιχρίστου. Άρα το κήρυγμά σου είναι αυτομάτω άκυρο. Ο πάτερ Ραφαήλ Χριστόφορε είναι κανονικό μοναχό. Με κανονική κουρά, κανονικά όλα δηλαδή. Έχει ακολουθήσει τη σειρά που προβλέπουν οι θείοι ιεροί κανόνε για να μπει στο μοναχισμό. Το έχω ψάξει, τον έχω ψάξει δηλαδή καλά. Δεν βγήκε έτσι ξεκάρφωτο να βάλει ένα ράσο και να πάρει χειροτονίε από κάπου που δεν μνημονεύει μετά για να πει είμαι μοναχός αλλά δεν είμαι μοναχός, είμαι ιερομόναχο και λέτε να σε ξαναβαφτίσω. Δεν κάνει τέτοιε κοτσάνε ο Ραφαήλ. Πάτε, Ραφαήλ, είναι απλά μοναχό, αλλά κανονικό μοναχό. Ο ξάδερφο του Φώτη δεν άντεξε στο τροχόσπιτο, κάθισε εκεί πέρα δύο χρόνια και τώρα μπήκε σε σπίτι κανονικό. Με ρεύματα, με νερά, με τείχου, με πόρτε, με παράθυρα. Τα οποία όλα αυτά είναι οι ανέσει του διαβόλου. Ζει άνετα τώρα μέσα στο σύστημα του Αντιχρίστου. Και σου λέει, εγώ έχω πνευματικό τον ξάδερφό μου Χερουβίν, κάνω αγώνα κατά των συστημάτων του Αντιχρίστου. Πώ κάνει αδερφέ αγώνα κατά των συστημάτων του Αντιχρίστου, όταν όλη μέρα είσαι στο TikTok που πράγματι βγάζει QR Code 666, που είναι το σύστημα του αντιχρήστου, πώ αδερφέ κάνει αγώνα όταν είσαι μέσα στο ρεύμα, μέσα στον πολιτισμό, μέσα στα κινητά, μέσα στην τεχνολογία. Δεν κάνει αγώνα κατά τον αντιχρήστου. Σε δουλεύει ψηλογαζί ο αντίχρηστο. Έχει δίκιο, Χριστόφορε. Εάν βγαίνουμε και λέμε ενάντια στο QR Code, αλλά εμεί οι ίδιοι έχουμε TikTok, που μας ταυτοποιεί και μας προσδιορίζει με QR code, άρα είμαστε και εμείς άκυροι και εμείς υποκριτέ, ψεύτες, κοροϊδεύουμε τον κόσμο, είμαστε κοινοί απαταιώνες. Προτρέπω τον κόσμο να βλέπει τα κανάλια του Χριστόφορου.